πάμε. Καλησπέρα. Ό,τι λέω αλήθεια. Με κάποιο ξένο καλλιτέχνη, ας πούμε, μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο. Bad Bunny. Daddy Yankee. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Body to Closet για την αγαπημένη μας την Body to και το κανάλι της στο YouTube βεβαίως. Και φυσικά εννοείται ότι καταλαβαίνετε τώρα, αυτό το επεισόδιο θα έχει ένα plot twist, δηλαδή ξεκινήσει λίγο ανατρεπτικά τέλος πάντων. Τα διαβάζω από την κάμερα αυτά. Όχι, σου λέω ψέματα, τα βγάζω από την κούτρα μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, αγνοήστε τον. Κάντε λίγο πως δεν είναι εδώ. Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το επεισόδιο προβλέπεται ανατρεπτικό. Ο άνθρωπος μπήκε μέσα, έκατσε, θρονιάστηκε, αποφάσισε να μας πει 5 πράγματα για τον εαυτό του, λίγα που δεν τα ξέραμε όμως. Δηλαδή, μπορεί να είναι και exclusive αυτό το επεισόδιο. Τα έχεις ξαναπεί, μωρέ, αυτά. Θα γράψει exclusive εσύ για να φυσικά, έχουμε περισσότερο πατήματα. Φυσικά, για να το πουλήσω. Εννοείται. Clickbait. Φήμες λένε. Φήμες. Ότι, φήμες λένε ότι όταν έχεις κάνει έτσι μια σκανταλιά. Πες ότι έχεις κάνει σκανταλιά σε μένα, βρε παιδάκι μου, και θες να με πάρεις τηλέφωνο. Ναι. Κάπως με προσφωνείς εμένα που έχεις κάνει σκανταλιά. Δηλαδή, έχουμε δώσει ένα ραντεβού να πάμε για φαγητό σαν άνθρωποι. Και εσύ, ας πούμε, είσαι μισή ώρα αργοπορημένος. Λέω πολλά. Δηλαδή. Έλα, ζουζουνάκι μου. Αυτό μου είπανε. Βεβαίως. Σωστό. Ό,τι μου ήρθε. Μπορώ να σου πω μελισσούλα μου, οτιδήποτε. Αλλά θα είναι κάτι γλυκούλι πολύ. Για να σε ρίξω έτσι να. Πόσες φορές πιάνεις τον ίδιο άνθρωπο αυτό. Κάθε φορά. Λέω αυτό και κάτι ακόμα, για να μην το περιμένει. Γιατί άμα ακούσει το ίδιο, θα πει εντάξει, πάλι τα ίδια. Μάλιστα. Να σου πω βασικά μια ιστορία γρήγορη. Και αργή να μου την πεις. Ωραία. Δούλευα όταν έκανα τατού. Εντάξει, γενικά δεν ήμουν ποτέ στην ώρα μου. Και έχω αργήσει φάση 3 ώρες. Πού ήσουνα. Γιατί άργησες. Και έχω αργήσει 3 ώρες. Ναι. Λοιπόν, με παίρνουν κλειστά κινητά όλα, παίρνουν τη μηχανή, πάω. Είχα 11,5 ώρα ραντεβού και έχω πάει 2,5-3. Δεν θυμάμαι, δηλαδή. Και ήταν και ο Live 2, τον ξέρεις το Live 2. Είχε έρθει τότε, ναι. Πολύ παλιός, καλός τατουατζής, μας έκανε σεμινάρια. Μπαίνω μέσα και αρχίζω και βρίζω. Το μαλάκα, τον καραγκιόζι, πάλι τα ίδια και αυτά. Πω από τι ψεύτης που. Συγγνώμη, λέω ρε κορίτσια, ο άλλος ο Καραγκιόζης, λέω, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ήρθα από τελευταία στιγμή και μπαίνουμε μέσα, ξεκινάνε τα του και λέω. Μετά τελειώνει το παραμύθι. Το παραμύθι σου. Ναι, ναι. Κάνω τα του, γνωρίζουμε ναι. Τα τέλεια όλα, σούπερ, γελάμε και τα. Και στο τέλος μου είναι πάλι καλά που δεν ήρθα. Ο άλλος μου λέει, εσένα θα θέλουμε από εδώ και πέρα. Αυτό, κατάλαβες. Και ποιο ήταν. Είναι το ηθικό δίδαγμα, αργήστε και φορτώστε τα στον κόκορα. Δηλαδή. Ναι, έβαλα ότι. Α. Δεν ξέρανε ποιος είναι ο τατουατζής, δεν με είχαν ξαναδεί. Άμα δεν σε ξέρουν, μπορείς να αργήσεις παντού. Τώρα που σε ξέρει όλος ο κόσμος, δεν περνάνε αυτά τα ψέματα όμως. Γιατί. Γιατί. Τώρα σε ξέρουν, δεν μπορείς να πεις ότι σε κάτι άλλο. Βασικά είμαι διάσημος. Οπότε μπορώ να αργώ. Παίζεις και πολλά video game. Ποιο είναι το αγαπημένο σου video game. Ένα που καίγεσαι, βρε παιδί μου. Κοίτα, τώρα τελευταία έχω καεί στο Red Dead Republic. Okay. Είναι με ποδήλατα, skate. Extreme sports και γενικά. Είσαι από τους τύπους που κλείνει το κινητό, το βάζει airplane mode, το ψάχνουν όλοι και παίζει video games. Όχι. Θα παίξει ο cool, παιδί μου, και Fortnite. Παίζω εκεί με τα παιδιά. Okay. Μαζευόμαστε μέσα στο lobby και κάνουμε παρεούλα. Ηλεκτρονική. Θα ήθελα τώρα να σηκωθείς, γιατί με πιέζουν εδώ πέρα. Βέβαια, για κάποιο λόγο σήμερα δεν με πιέζει κανείς. Σου επειδή κάθομαι εδώ και δεν τους βλέπω. Ναι. Οπότε ήρθε η ώρα να σηκωθείς να βάλεις τα ρούχα της Body Talk. Θα κοιτάνε όλοι. Βεβαίως, τσίτσι. Έχουμε βάλει κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια. Ναι. Είμαστε από αυτούς τους παράνομους. Οπότε, εύχομαι να φοράς ισόρουχο τουλάχιστον. Δεν βάζω. Εντάξει. Ο καθένας παίρνει τα ρίσκα του σε αυτή τη ζωή. Ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Τώρα, ό,τι γίνει. Ό,τι γίνει. Ωραία. Τι. Αυτό τι είναι. Μου κάνεις νόημα. Κάνεις κρακ. Θα ήθελες να σηκωθείς. Έξω και αν θες να αλλάξεις εδώ. Α, πάμε τώρα να αλλάξω όντως. Δεν με κοροϊδεύεις. Όχι, δεν πάμε. Όχι, θα πας μόνος σου. Τον ερχόμουν και εγώ θα ήταν λίγο περίεργο. Στο μοντάζ μπορεί να κοπεί ότι δεν μπαίνεις μέσα. Α, θες να μπω. Αισθάνεσαι ανασφάλεια. Θες να μπεις. Θες να μου δείξεις κάτι. Α, ορίστε. Φτάνω να τα κάνω.
Δεν ξέρω αν χωράσκεις, τι θα πρέπει να σκύψεις ο πρώτος που είναι τόσο ψηλός. Τι, μπαίνω όντως εδώ. Όχι, τρελό. Το είδα το μεταξύ και δεν το πίστευα τι συμβαίνει αυτό. Παιδί μου, δεν χωράει. Είναι ένα κεφάλι πάνω από αυτό. Και αλλάζω. Ναι, και βάζεις ό,τι θες. Δεν κολώνω. Ψήθηκε. Ας βγει το βουνό, παρακαλώ. Το πιο ψηλό, το Everest. Ποιο είναι αυτό το βουνό? Ναρά. Μούλια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη δοκιμασία. Η δοκιμασία έχει ως εξής. Θα σου κάνω ερωτήσεις και εσύ θα απαντάς, αλλά χωρίς ανάσα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Α, μεγάλα μυαλά υπάρχουν εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλειο. Νευρικός ή ήρεμος, ζηλιάρης ή αδιάφορος, ερωτευμένος ή ερωτεύσιμος, λιμουζίνα ή σκάφος, εσύ πρέπει να απαντάς, μη με κοιτάς. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν είναι παιχνίδι μνήμης αυτό με τις κάρτες. Ωραία, θέλω να τα λες αργά, κάτσε κάτω. Όχι, δεν μπορώ να τα λέω αργά. Συζητάμε, δεν λοιπόν, να περάσουμε. Λοιπόν, νευρικός ή ήρεμος. Και τα δύο. Ζηλιάρης ή αδιάφορος. Ζηλιάρης. Σίγουρα σε είχα και εγώ δαγκωτό, μιλάμε. Τούπα και μπίγκι. Μπίγκι. Λεφτά ή φήμη. Έχω φτάσει σε σημείο να είμαι καλά και στους δύο τομείς. Αλλά πάλι σου λείπει κάτι, οπότε δεν έχει. Εντάξει. Πρέπει κάτι να μου μάθεις. Ξέρεις να γράφεις στίχους. Γιατί να μην ξέρω, φυσικά και ωραία. Ξέρω. Γράψε μου ένα τετράμετρο και θέλω να μιλήσεις για εμένα. Βεβαίως. Το τετράμετρο δεν ξέρω τι είναι. Να είναι 4 μέτρα χαρτί εννοείς. Δεν ξέρω τι εννοεί αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, θέλετε να σας πω ότι έχω γράψει μέχρι στιγμής. Ναι, για ρίχτω. Ο Γιώργος είναι τραγουδιάρης, αλλά φήμες λένε πως είναι και ερωτιάρης. Ήρθε εδώ να με διδάξει, αλλά αυτό δεν φάνηκε στην πράξη. Μέχρι εκεί έχω φτάσει. Άρα γιατί με φώναξε εδώ? Γιατί είσαι ωραίος τύπος, ρε Γιώργη. Αχταρά μου. Συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να περάσουμε στην επόμενη δοκιμασία. Βάζω μουσική. Ναι. Α, το καλλιέντε έβαλε. Βρε και σε ακούω και σε βλέπω. Τι είναι αυτό το πράγμα, φοβερό. Βίντεο κλιπ. Όπου είναι τέλειο. Θες να χορεύω κιόλας. Αυτή κολλάρανε σε καρδιά. Το λέω στο σκύλο μου που έχει κόλλο σε καρδιά ο Μπάρακ. Να σου πω. Να. Βρωμάνε τα πόδια σου. Έλα μου. Βρωμάνε τα πόδια σου. Τα πόδια μου, τι θες? Βρωμάνε. Καθόλου δεν βρωμάνε. Okay. Φύκια. Φιλιά. Ναι. Τα πόδια. Είσαι που δολάγνω. Στο αεροπλάνο. Στο αεροπλάνο, κάτω από το μαξιλάρι. Μου λες μια πρόταση ή μου λες μια λέξη? Σου λέω μια λέξη που μπαίνει σε πρόταση. Πες την να. Φύκια. Βυζί. Ναι. Είναι καλή, είναι πολύ καλή. Αεροπλάνο. Ανώμαλος. Όντως. Γαμάς. Μαξιλάρι. Αυτό μην το κάνεις. Μαξιλάρι. Πες μια λέξη. Μαξιλάρι. Λέω μια λέξη. Ξανά. Μαξιλάρι. Τι με κοιτάς, θα φασωθούμε. Αυτό το άκουσες. Τι? Μαξιλάρι. Μασχάλι. Ναι. Οδοντόκρεμα. Τα δόντια σου είναι αληθινά. Είναι πορσελάνινα. Ψεύτικα. Είναι ψεύτικα. Μασέλα. Οδοντόκρεμα. Γι' αυτό τα δόντια μου είναι λευκά. Οδοντόκρεμα. Οδοντόκρεμα. Μπράβο, ρε! Μαλακά, τα έχεις βρει όλα. Παπούτσια. Παπούτσια μεγάλα. Μεγάλα παπούτσια. Ναι. Εκτυπωτής. Τι? Τι? Εκτυπωτής. Υποστήριξη. Ναι, ψυχολογική. Δεν παίζει σωστά, γιατί μου το λες και κοιτάς εδώ. Μα πρέπει να διαβάζω τη λέξη. Δεν θυμάσαι, άμα διαβάσει μια φορά. Γιατί όταν σου μιλάω, ακούς και τις λέξεις και καλά δεν τις ακούς, είναι στημένο. Τι? Στημένο. Στημένο. Μπράβο. Δελφίνη. Δάφνη. Κοπελάρα μου είσαι. Χασμουριτό. Σκουπίδια. Πολλά. Παντού. 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 Μπαταρία. Μπαταρία. Ναι. Δημητριακά. Δημητσάνα. 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 Δημητριακά. Δημότυχο μπλούς. Δημητριακά. Δήμητρα. Ναι. Δημητριακά. Δημητριακά! Ναι! Τα πετσαρία.
Ξανά. Τα πετσαρία. Τα ματάκια σου. Τι τα έχουν. Όμορφα. Τι, πες το, δεν ξέρω. Τα πετσαρία. Ξανά. Τα πετσαρία. Σκούπι δεν τενέκες. Παστίτσιο. 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 Επιτέλους. Παντόφλες. Παντόφλες. Ναι. Ανεξάρτητος. Ανεξάρτητος. Ναι. Πήγαινε πιο μακριά γιατί με ακούς. Όχι, δεν ακούω τίποτα. Μα πώς γίνεται. Αφού διαβάζω τα χέρια του, ρε παιδιά. Του Μπόσκης. Πόσο είμαι. Ναι. 36. Δεν σου φαίνεται. Ευχαριστώ. Μινιμαλισμός. Τι. Μινιμαλισμός. Μινιμαλισμός. Πήγαινε πιο μακριά, μέσα με αρχώνεις τώρα, μου ήρθες εδώ, έτσι, δεν... Μπορώ. Δεν ακούω. Μα αυτό είναι το παιχνίδι. Πανηγύρι. Πανηγύρι. Κλαρίνο. Έγκυος. Ναι. Απλά πρώτα το κλαρίνο και μετά έγκυος. Θες το πριν, όχι έγκυος. Κοιλιακή. Κλαρίνο μόνο. Χωρίς έγκυο. Μπικίνι μόνο. Ναι. Ανεμοβλογιά. Ανεμοστρόβιλος. Mm, πολύ, πολύ. Καταιγίδα. Αντίδια. Τσακίδια. Έχει ρο και χι μέσα. Τι μου λες, είναι τσακίδια, κάτι πρόστιχο. Τσακίδια, τσακίδια. Είσαι πρόστιχη. Είσαι πρόστιχη. Καραγκιόζης. Μεγάλος. Α, εσύ είσαι πρόστιχη. Αν εγώ τι. Είσαι πρόστιχη. Αν είμαι διπρόσωπη. Ναι. Όχι. Πρόστιχη. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Πρόστιχη. Πρόσεχε. Ναι. Πρόσωπο. Άλλο από προ. Πρόστιχη. Πρόστιχη. Πόζερος. Μεγάλος. Πρόστιχη. Άλλη. Άλλη λέξη. Αριστοκράτης. Αριστοκράτης. Τεράστιος. Ναι. Γοργόνα. Χρόνια. Γοργόνα. Κολόνια. Ναι. Τελειώσανε. Τι έγινε, παιδιά. Για φορά τα ρε μάγκα μου τώρα να σε δω. Α, δεν άκουγες. Όχι. Ανεμοστρόβιλος. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Όχι, μη λες ότι λέω. Ελικόπτερο. Δόπ, τι έγινε. Κάνεις παραπλανητικά με το στόμα σου. Ναι. Κάνεις... Τέτοια κάνω, βρε. Πώς λέγεται. Δεν ξέρω, εσύ δεν μου πεις. Οι φώκες κάνουν έτσι, για να ρίξουν... Τι κάνουν, πώς κάνει η φώκια. Πώς κάνει η φώκια. Για κάνε μου τη φώκια. Συνεπτικό. Μ' αγαπάς. Πάρα πολύ σε αγαπάω και δεν σε ξέρω. Συρρεπτικό. Συρρεπτικό. Δεν σε χάλεσε καθόλου. Συρρεπτικό. Μήλο. Αμέ. Πράσινο ή κόκκινο. Πράσινο. Δεν ακούω. Α, σώπα. Θα σε πω σε άλλη λέξη. Σημειωματάριο. Σημειωματάριο. Γραμματέας. 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 Ξυπνητήρι. Βεβαίως. Θα λέω άλλα. Γραμματέας. Άστο. Δε, άλλη, άλλη. Βάτραχος. Πάκελος. Όχι. Βάτραχος. Βάτραχος. Φάκελος. Βάτραχος. Φάκελος. Βάτραχος. Βάτραχος! Βάτραχος! Καραμέλα. Σαλαμίνα. Βέβαια. Καραμέλα. 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 Λαλαλα. Καμέλα. Βεβαίως. Καραμέλα. Καραμέλα. Καμέλα. Τηγανίτες. Τηγανίτες. Τι έφαγα χθες. Βεβαίως. Τι έφαγες. Δεν θυμάμαι. Τηγανίτες. Να την κουμπάς. Νυχτερίδα. Νυχτερίδα. Νυχτερίδα.
Μπλουζάκι. Μπουστάκι. Όχι, μπλουζάκι. 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 Ναι. Αράχνη. Αράχνη. Ναι. Μούμια. Μούμια. Μονόκερος. Πολυβόλο. Μονόκερος. 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 Εφημερίδα. Εφημερίδα. Ομπρέλα. 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 Έντα μου τα δείχνεις. Φραγκοστάφυλλα. 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 Φιλοσοφία. Βεβαίως. Φραγκοστάφυλλα. Φραγκοστάφυλλα. Ναι! Όντως. Ταραντούλα. Ταραντούλα. Σκουλίκι. Τσούχτρα. Σκουλίκι. Σκουλίκι. Ναι. Τελείως μουσική. Τελείωσαν και οι λέξεις. Και το άκουσα. Βρήκα τίποτα. Ήμουν πιο καλός από σένα. Βρήκες 7 στα 10. Δεν ξέρω πόσες βρήκα. Εντάξει, τις βρήκες σχεδόν όλες. Μόνο μία δεν πέτυχε. Α, μόνο μία. Μ' αρέσουν αυτά, υπάρχουν άλλο παιχνίδι τέτοιο. Είδες, το ξέρω ότι σ' άρεσαν. Θέλεις να παίξεις παντομήμα. Όχι. Κι εγώ είμαι πολύ κακή στην παντομήμα. Κλέβεις εκκλησία. Ναι, νομίζω ότι εγώ είμαι καλός. Θες να το δοκιμάσουμε. Κάμισε το. Σίγουρα θα είναι καλύτερο από αυτά που τραγουδάει. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Να φύγω. Ναι. Λέω. Όχι, πρέπει να κάνω. Αυτός ήταν ο απολαυστικότατος. Εμέντε φοέτε. Γιώργη, έλα να πεις να νοιάς τον πόνο. Μην πιάνεις το εμπόρευμα. Οκ, με συγχωρείτε. Εσένα εννοείς ή τα ρούχα. Εμένα. Α, με συγχωρείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ακόμη απολαυστικό, ανατρεπτικό σίγουρα και απολαυστικό επεισόδιο. Βαρετό ήταν. Εγώ δεν το βλέπα. Αυτό να τα πεις στον εαυτό σου. Τι να κάνω. Δεν ξέρω. Μέχρι 8 ώρα το πρωί εδώ. Τι θα μου λέγες τώρα που με γνώρισες κιόλας καλύτερα. Δεν θα σε έπαιρνα. Ναι. Γιατί δεν θα ερχόμουν. Θα έκανα ghosting. Κακό. Κοίτα. Όχι, μωρέ. Λουλουδάκι μου. Κάτι άλλο, άλλο. Αυτά. Αυτό, εντάξει. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Άμα θέλετε να κάνετε κάτι από αυτά που φοράμε τώρα. Κάνει, βλέπει όλη την ώρα. Μπαίνετε, τι να κάνω, πρέπει να δείξω το εμπόριο μου. Δεν είσαι εσύ, είναι τα ρούχα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο bodytalk.com και να τα κάνετε δικά σας. Αυτό λοιπόν είναι extra large, βεβαίως. Στο λακώνεις όμως. Με συγχωρείς, για να ξέρετε δηλαδή τις διαστάσεις. Θα ήθελα 2XL βέβαια. Μπορείτε να μπείτε φυσικά και να κάνετε ό,τι είδατε σήμερα δικό σας. Ήρθα να ακούσω. Να σου γράψω ένα τραγούδι κάποια στιγμή. Γιατί? Λέγε τώρα. Γιατί απάντησα. Λέγε, θέλω να ακούσω τι λες. Είπα ότι θα είναι καλύτερο αυτό που θα γράψω εγώ από αυτά που τραγουδάς. Το είπα, δεν τράπηκα. Μάλιστα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.